Κύριε Τσαλάκη, αντιδήμαρχο του Δήμου Αγίου Νικολάου, ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει καταστάσεις και πράγματα που δέχεται από την υπηρεσία στην οποία είστε μόνιμος υπάλληλος στην προσωπική υπηρεσία του Νομού Αστείου, και αυτή η εμπειρία σαφώς θα βοηθήσει στην κατηλεοργάνωση των οχημάτων στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Πείτε μας κάποια πράγματα για αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει αναλάβει. Σωστά, σωστά, κύριε Γρομπίλια. Όπως γνωρίζετε, έχουμε αναλάβει το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, του πρασίνου, αγροτικής οδοποιίας και τα οχήματα του Δήμου. Είναι ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Υπάρχει η εμπειρία που έχω λόγω, όπως είπατε, και από την υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενημέρωση. Κοιτάζουμε να ενημερωθούμε σωστά από τους υπαλλήλους μας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στη δημιουργία, πρώτα όσο αφορά την πολιτική προστασία, ένα αυτοτελούς γραφείου πολιτικής προστασίας, πιο οργανωμένο, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιες ασκήσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να έχουμε καλύτερη σχέση με τα πράγματα έτσι όπως ξεκινήσω. Σωστά. Πέρα από την πολιτική προστασία και την αγροτική οδοποιία, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Δήμου του Αγίου Νικολάου, είναι και το θέμα των οχημάτων. Κύριε Τσαλάκη, που έχει την λειτουργία. Στο αλήθεια, εκεί πέρα θα υπάρχει νέο συντονισμό. Αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα, να οργανώσουμε καλύτερα το γραφείο κίνησης. Στην ουσία, το γραφείο κίνησης υπήρχε, απλώς ήταν λίγο υποστελεχωμένο. Προσπαθούμε τώρα αυτή τη στιγμή με το προσωπικό που υπάρχει εδώ πέρα να δομολογήσουμε μια κατάσταση, να καταγράψουμε όλα τα οχήματά μας, να δούμε ποια οχήματα είναι σε καλή κατάσταση και είναι σε κίνηση, να δούμε ποια οχήματα χρειάζονται συντήρηση και επισκευή, να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο γραφείο κίνησης με πλήρως εξοπλισμένο, με προγράμματα τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούν online τα οχήματα που βρίσκονται, ποιος οδηγός θα οδηγεί, τι συνθήκες έχει το κάθε όχημα, αν χρειάζεται επισκευή, αν χρειάζεται συντήρηση, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρης εικόνα πλέον των οχημάτων και των μηχανημάτων μας. Ακούστε ότι σε αυτήν του Δήμου είναι από ένα χρονοκοπτικό ενός εργάτη σε καθαριότητα μέχρι το μεγάλο φορματοφόρο, που και αυτά πρέπει να το δείξει παρακολούθηση για να γνωρίζετε πάνω κάτω τι γίνεται. Σωστά, σωστά. Αυτή τη στιγμή μια πρώτη εικόνα που έχω, ο Δήμος έχει γύρω στα 100 οχήματα και μηχανήματα, είναι αρκετά. Κάποια χρειάζονται άμεση επισκευή και συντήρηση, έτσι ώστε και να τα έχουμε αξιώμα και να είναι στο στόλο μας. Κάποια ίσως χρειάζονται να τα αποσύρουμε γιατί είναι παλιάς τεχνολογίας και ασύφορα συντήρησης και επισκευής. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα, να οργανώσουμε σωστά το γραφείο, να μπορούμε οι προμήθειες να γίνουν και τα ανταλλακτικά στην ώρα τους, το συνεργείο που έχουμε να το οργανώσουμε έτσι ώστε να μπορεί να επισκευάζει τις μικροζημίες που χρειάζεται. Θεωρώ ότι έχουμε δυνατότητες να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Τσαλάκη, είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε χειμώνα. Ο χειμώνας ακόμα δεν έχει έρθει. Η πολιτική προστασία είναι ένα κομμάτι που άμεσα θα αντιμετωπίσει το δεν μου φίλε συμβάν. Ο Δήμος του Αγίου Νικολάου είναι έτοιμος σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, περιφέρεια κτλ. Ώστε να παρέμβει αν χρειαστεί. Είναι έτοιμος ο Δήμος. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες. Έχουμε ενημερωθεί για τα ρέματα, ποια ρέματα έχουν καθαριστεί και ποια όχι. Το οποίο είναι κομμάτι της περιφέρειας. Αλλά έχουμε κάνει κάποιες ενημερώσεις, ερωτήσεις και έχουμε ενημερωθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γνωρίζουμε τι έχουν γίνει, τι καθαριότητες έχουν γίνει στα ρέματα, ποια μηχανήματα μπορούν να βοηθήσουν σε περίπτωση χιονοπτώσεων ή άλλων καταστροφών. Υπάρχουν τα σχέδια του Δήμου τα οποία πρέπει να τα προχωρήσουμε, να τα επικυρώσουμε και να τα εφαρμόζουμε πλέον πιο σωστά. Το προσωπικό είναι εδώ, ενήμερο. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.